Χαρασμαδίσαμε μουσικά, ρομαντικά, έτσι στο σκότο. Λοιπόν, αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε τις διευθύνσεις των σχολείων σας και τους δασκάλους σας που με χαρά δέχτηκαν να έρθετε όλοι εδώ σήμερα. Λοιπόν, τα παιδιά του μουσικού σχολείου που βρίσκονται εδώ από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου, τον Γιώργο Χατζηγεωργίου, τον καθηγητή τους, και τον Θεόδωρο Γρασίδη, τον μαέστρο της συμφωνικής μπάντας και καθηγητή τους, θα μας μαγεύσουν σήμερα τις μελωδίες τους. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με τη γνωριμία του μουσικού σχολείου. Ποιοι είμαστε, πού είμαστε, τι κάνουμε. Και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τη συμφωνική μπάντα, τα μουσικά όργανα της συμφωνικής μπάντας. Θα τραγουδήσουμε, θα δραστηριοποιηθούμε. Όλα τα κύρια μαθήματα, και όταν λέμε κύρια μαθήματα εννοούμε μαθηματικά, ελληνικά, ιστορία, είναι όλα τα ίδια. Δεν διαφέρουν δηλαδή από το υπόλοιπο σχολείο. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι στη μουσική, αντί να κάνουν 2 ώρες μουσική, κάνουν 6 ώρες μουσική. Αυτές οι 6 ώρες μουσική για να μπορεί να γίνουν, πρέπει να κλέψουμε, να πάρουμε από δευτερεύοντα μαθήματα τις ώρες για να μπορούν να γίνονται οι 6 ώρες των μαθημάτων που βλέπετε πιο πάνω. Και η τρίτη γυμνασίου, όργανο κατεύθυνσης, πάλι το μουσικό όργανο 2 φορές την εβδομάδα. Το μουσικό σύνολο ακόμη ισχύει και έχουμε ένα μάθημα της μουσικής τεχνολογίας. Η μουσική τεχνολογία έχει να κάνει με τα computers, με το να μάθετε ουσιαστικά με ποιο τρόπο γράφεται μουσική μέσα από computers, ηχογραφήσεις, και πάμε να δούμε τις δουλειές ουσιαστικά των παιδιών, έτσι ένα ενδεικτικό βίντεο, με ποιο τρόπο γίνεται η μουσική τεχνολογία. Που είναι γραπτές εξετάσεις, και η δεύτερη φάση που είναι στις 27 του Μάρτη, που το κάθε παιδάκι μπαίνει μέσα με επιτροπή για να κάνει κάποιες ρυθμικές αντιλήψεις. Θα το δούμε στη συνέχεια, θα το κάνουμε έτσι πρόβα όλοι μαζί. Τώρα, για να σας πω για τις γραπτές εξετάσεις, πώς είναι. Δεν έχετε να γράψετε κάτι σε απαντήσεις σε μουσική, έχετε να κάνετε επιλογή το τι ακούτε. Θα πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα τώρα με τη Μαρίνα Κυριακού. Το Μαρινάκι παίζει ουσιαστικά το όμποε, και πριν να πούμε οτιδήποτε, θα μας πει η Μαρίνα πώς μπήκε στο μουσικό σχολείο. Με ποιο όργανο, τι της είπαμε. Έλα, Μαρίνα. Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρίνα Κυριακού. Είμαι μαθητρία της πρώτης ηλικίου. Στο μουσικό, λοιπόν, ήμουν ένα μωρό που δεν ήξερα καθόλου μουσική, ούτε ενότητες, ούτε αξίες, ούτε τίποτα. Καλημέρα σας σήμερα. Αυτή είναι η μαθητρία Μαρίνα στο μουσικό, στο δημοτικό μου. Συμμιλήσαμε μαζί για το μουσικό. Για μένα ήταν το πρώτο ενδιαφέρον, ώσπου πήρα την απόφαση να πάω να δώσω εξετάσεις. Έπαιζα αυλό. Πολύ ενδιαφέρον τα αστείωματα ότι μπήκα στο μουσικό με αυλό. Και πήρα, έδωσα εξετάσεις, επέρασα με αυλό που θα επαναλαμβάνω, χωρίς να γνωρίζω μουσική. Λοιπόν, άρα το μουσικό όργανο είναι προαιρετικό και εξαρτάται, έχει βάση σε αυτό που λέει, είναι το ότι εάν ένα μωρό παίζει ουσιαστικά ένα μουσικό όργανο 5 χρόνια, να πει ένα κομμάτι και έρθει και παίξει μας, τότε κοφτεί μας εμάς. Μας ενδιαφέρει μας η μουσικότητα του κάθε παιδιού. Και πώς θα το δούμε τούτο, πάμε να το ελέγξουμε τώρα με τις γραπτές εξετάσεις. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα να με την Μαρίνα και μετά να σας πω τι να γίνει στις ρυθμική αντίληψη. Λοιπόν, Μαρινάκη, θα μας παίξει έναν αλφα, μια αλφα μελωδία και μια βήτα μελωδία. Εσείς τώρα πρέπει να ξεχωρίσετε ποιον θα επιλέξει η Μαρίνα στο τέλος. Άρα πάμε να ακούσουμε το αλφα. Πάμε το βήτα. Ωραία, η Μαρίνα τώρα θα επιλέξει το αλφα ή το βήτα.
Το Α. Να είναι να κάνω σωστά. Μπράβο, παιδάκια, σωστά. Τι είναι η ρυθμική αντίληψη. Εδώ έχουμε τα παιδιά στα δίδεμα νοήκων τα κοστά. Αυτοί που παίζουν μπροστά να σταθούν πάνω να σας δουν. Ο Σωτήρης, ο Άδωνης, ο Κωνσταντίνος και ο Λοΐζος. Ναι, είναι και χειροκρότημα για τη Μαρίνα. Το δεύτερο για τη Μαρίνα που ξεχάσαμε. Λοιπόν, τα παιδιά ουσιαστικά τώρα θα χτυπούν κάποιους ρυθμούς στα κρουστά και εμείς πρέπει να το χτυπούμε πίσω. Ανάλογα όμως, αν θα πέσουν φόρτε ή πιάνο, δυνατά ή σιγά, εσείς πρέπει να το κάνετε το ίδιο. Εντάξει, έτοιμοι. Για να δούμε ποιος θα κάνει λάθος, εγώ βλέπω. Έτοιμοι. Μπράβο σας, γιατί η πρώτη φάση που είχαμε και άλλη την ενημέρωση, 8.30 και 9.30, δεν τους έπιαναμε στο μουσικό, νομίζω να μένουν ως ποιος μεδούλος. Μπράβο σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να θα πει κάποιος, καλά, εγώ δεν θέλω να γίνω μουσικός. Να έρθω στο μουσικό σχολείο, με κοφτή. Έχουμε 110 παιδιά περίπου. Οι 30 θα σπουδάσουν μουσική, οι υπόλοιποι θα σπουδάσουν κάτι άλλο. Και σκέφτομαι έτσι μόνοι μου στο σπίτι, λέγω τώρα πώς θα τους το πω το πράγμα. Μήπως να στείλω στους απόφοιτους, αυτοί που τελειώσαν το μουσικό σχολείο, να μας πούν πού βρίσκονται, τι κάνουν. Άντε, ξεκίνησα να στέλνω μηνύματα στο Messenger σε αυτούς που τελειώσαν το μουσικό σχολείο. Λέγω να στείλω σε κάποιους, όσο πάντζε, σε κάτι έννοια μου έρχονται τώρα, για μένα που είναι Αγγλία, Αμερική, που είναι, σε κάτι έννοια μου έρχονται να μου στείλουν μήνυμα. Απάντησαν όλοι. Έκαναμε 12 λεπτά βίντεο. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Εννοείται ότι δεν θα σας το βάλουμε όλο, θα σας βάλουμε κάποια παιδιά να δείτε. Και νομίζω το βίντεο θα τα πει όλα από μόνο μου. Ήμουν απόφοιτος του πρώτου εξετάξιου μουσικού σχολείου της Λεμεσού και τώρα είμαι στο Άμστερνταμ, στο Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ και σπουδάζω jazz, τρομπέτα και σπέτα. Αν σας αρέσει για να πάτε μουσική, καλύτερο τρόπος για να πάτε να πάτε μουσική, να παίζετε με πολλά καλούς φίλους, πολλά ωραία κλίμα, νομίζω είναι το μουσικό σχολείο της Λεμεσού. Αριστούχα απόφοιτη Δουλαντικού Λυκείου και Μουσική Λυκείου Λεμεσού Μάριο Στόκατς. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το Λονδίνο, όπου κάνω τον πτυχιακό μου στο πιάνο, στο Κονσερβατόριο του Trinity. Και έχω ήδη ολοκληρώσει τις πτυχιακές μου σπουδές στο Royal Conservatory of Birmingham, την εκπαίδευση στο πιάνο. Έχω να πω ότι το μουσικό λύκειο με πρόσφερε τα απαραίτητα εφόδια που χρειαζόμουν για να προχωρήσω στη μουσική μου καριέρα. Αποτελεί από εξαίρετους καθηγητές, λέγω πάρα πολύ ευγνώμων που υπήρξα ένα κομμάτι του μουσικού λυκείου και που εξακολουθώ να είμαι, γιατί εξακολουθώ να έχω επικοινωνία με τους καθηγητές μου. Και εύχομαι ο κάθε ένας ο οποίος θέλει να εγγραφεί στο μουσικό λύκειο να αποκτήσει όλες τις απίστευτες εμπειρίες που απέκτησα και εγώ και να αρπάξει την οποιαδήποτε ευκαιρία, ούτως ώστε μετά να καταφέρει να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο θέλει να φτάσει. Και ναι, αυτά. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
Είμαι ο Κώστας. Είμαι η Αλεξάνδρα. Και είμαστε από φοιτητή του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού. Σπουδάζω μουσική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη. Σπουδάζω μουσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και το Μουσικό Σχολείο άφησε μας τρομερές γνώσεις. Εμπειρίες, παραστάσεις, γέλια. Ταξίδια, πανέμορφες στιγμές. Στιγμές που δεν φανταζόμασταν ούτε εμείς ότι μπορούσαμε να ζήσουμε στο μουσικό. Μας έκανε τους ανθρώπους που είμαστε και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και σας είμαστε ευγνώμονες και ελπίζουμε να σας δούμε σήμερα. Γεια σας, είμαι η Ιωάννα, απόφοιτος του Εξαδάξιου Μουσικού Σχολείου Λεμεσού, σπουδάζω διατηρητή στη Γερμανία και παίζω πιάνο και τραγουδό. Το μουσικό σχολείο μου προσέφερε πάρα πολλά πράγματα. Συνεργασία με τους καθηγητές ήταν εξαιρετική. Συμμετοχή σε συναυλίες, σε σύνολα. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι η γνωριμία με τους φίλους μου. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον αποφασίσει να πάει, γιατί το μουσικό σχολείο δεν παρέχει μόνο τις μουσικές γνώσεις, αλλά και τις όμορφες εμπειρίες. Γεια σας, είμαι ο Μαζέ Παναγιώτου, παίζω κλαρινέτο, όπως σπουδάζω μουσική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Αν έχω μόνο από κάτι προσωπικό για το μουσικό, ενώ ότι όταν ήμουν μικρή, βλέπω τις μεγαλύτερες μου σπουδές στο μουσικό, τη σχέση που είχα μεταξύ του είχε μαθητές και ζήλευκα το ένιωθα ότι ήθελα να γίνω μέρος του συνόλου. Και έτσι ήρθα με τόσα κράτη και στο μουσικό. Χαρίσαμε μας απίστευτες εμπειρίες, συναυλίες, πρόβες, ταξίδια, γνωρίσαμε σπουδαίους καλλιτέχνες, έκαναμε πάρα πολλά πράγματα που είναι μέχρι γνώμη πάντα για το μουσικό. Και είχαμε μια οικογένεια προπάντων. Ήμασταν όλοι σαν αδέρφια. Ο καθένας εντελώς διαφορετικός, αλλά είχαμε μέσω με έκφραση στη μουσική με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και όταν το πιο σπουδαίο, ειδικά για τα χρόνια του σχολείου, για να περνάτε όμορφα και να εκφράζεστε και να είστε κοντά με τους ανθρώπους που συνεννοείστε. Αυτά. Γεια, εγώ είμαι η Σοφία και εντάχθηκα στην οικογένεια του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού το 2017, όταν ήμουν ήδη δηλαδή πρώτη ηλικίου, μιας και τότε δεν υπήρχε καν μουσικό γυμνάσιο. Μακάρι βέβαια. Τώρα με βρίσκεται στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Κονσερβατόριο της Κάλης, όπου σπουδάζω κοντραμπάσο. Προσωπικά, το μουσικό, ταξίδι του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού μου προσέφερε πάρα πολλά. Πέρα των ταξιδιών, των γνώσεων, των γνωριμιών και της συνεχούς και καθημερινής τέλης που είχαμε με τη μουσική, μου προσέφερε και μια οικογένεια. Μια τεράστια αγκαλιά που ήξερα ότι ήταν περιμένη από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 6.30 το βράδυ, όπως ήταν τότε δηλαδή το πρόγραμμά μας. Και προϋπόθεση για να μπει σε την οικογένεια ήταν και είναι μόνο η αγάπη. Και θα μου συμπεριλάβει. Αν χρειάζεστε ιδέες για φάρσες, περιμένετε. Ντούι! Γεια σας, είμαι η Νικολέτα, είμαι αποφοιτητή του Μουσικού Σχολείου στη Λεμεσό. Σπουδάζω το πιάνο στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ασχολούμαι με τη μουσικοπαιδαγωγία. Όσο για το μουσικό σχολείο, τι να πρέπει να το πω, για τις εμπειρίες που μας χάρισε, για τις μουσικές παραστάσεις, για τα ταξίδια, είναι όλα πραγματικά υπέροχα. Και εκτός από όλα αυτά, μας έμαθε πώς να αγαπάμε, πώς να κάνουμε φίλους, πώς να συγχωρούμε. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι πώς στέλνω την αγάπη μου. Και πολλά φιλιά. Εγώ να σας πω ότι το μουσικό σχολείο. Είδαμε αρκετούς. Νομίζω οι λέξεις που χρησιμοποίησαν τα παιδιά, όλοι βασικά, οικογένεια, αγάπη, φάρσες. Περνούμε έτσι όμορφα στο μουσικό σχολείο. Το ονομάσαμε και σχολείο της αγάπης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα γνωρίσουμε τη συμφωνική μας μπάντα, τα μουσικά της όργανα, τα μουσικά όργανα, ουσιαστικά της συμφωνικής μπάντας. Πίσω θα βλέπετε και τα όργανα που διδάσκονται, που διδάσκονται ουσιαστικά στο μουσικό σχολείο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πολλά. Και όλα είναι δωρεάν, παιδιά, όταν πιάσετε την υποτροφία. Λοιπόν, ξεκινούμε, πάμε. Thank you.
την πάντα να την απολαύσουμε με τα highlights from the Phantom of the Opera. Καλή ακρόαση! Εννοείται με πιο απλό. Εξάλλου είμαστε όλοι λεμεσανοί, δεν μπορούμε να μην τραγουδήσουμε για ένα καρναβαλίστικο τραγούδι στο τέλος. Λοιπόν, και θα χαιρετήσετε και ρυθμικά τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου. Πρώτα απ' όλα θέλω ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου. Τον Γιώργο του Γεωργίου, τον καθηγητή του, τον Θεόδωρο Κρασίνη, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο για τη βοήθεια μου σήμερα, τη Μαρία Τσούχα, που ουσιαστικά είναι του συνδέσμου γονέων και είναι πάντα στο πλευρό μας, δεν μας λέει ποτέ όχι. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Την Νεάφη Σαράλια, τη γραμματεία του σχολείου μας είναι πίσω. Λοιπόν, τις τεχνικές υπηρεσίες, που ήταν αυτές τις δύο μέρες που μας βοηθήσαν, τον Χρήστο Μάνο, που είναι πάντα δίπλα μας στο γραφείο, διευθύνω του Μουσικουλικίου, οι διευθύνσεις του Λυκείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου, του προηγού σχολείου με την άψογη συνεργασία, το συντονιστή των μουσικών Χρήσανθο Χαραλάμπους και την επιμελήτριά μας, Γεωργία Νεοφίδου. Λοιπόν, τώρα θέλω να δω εσάς, τούτο το τραγούδι ξέρετε το όλοι. Όχι το ξέρετε. Λοιπόν, στο ρεφρέν εκεί που λέει «Γλεντίστε παιδιά, γλεντίστε με κέφι και χαρά» τι λέει, θέλω να σηκώσετε τα χέρια σας και να χαιρετήσετε ουσιαστικά τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου, γιατί το αξίζουν, έτσι. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε.